Και στο σημείο αυτό να καλημερίσω τον κύριο Νίκο Παπά, Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα κύριε Τραπεζιώτη, καλημέρα στους ακροατές. Φτάσαμε τελικά στη λύση, έτσι. Λίγο δύσκολα, αλλά φτάσαμε. Υπήρξε κόπωση. Αρκετά δύσκολα, αλλά ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει. Έγιναν από την κυβερνητική πλειοψηφία προσπάθειες από την αρχή του χρόνου. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο νόμος 4339, αυτός που αδόκιμα λέγεται νόμος Παπά, προέβλεπε από την αρχή, όπως συμβαίνει και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ότι η αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού βρίσκεται στο Τακτικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ταλαιπωρήθηκε η ελληνική πολιτική ζωή, δυστυχώς, διότι ορισμένοι επέλεξαν να παίξουν το παιχνίδι πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, αλλά αυτή τη στιγμή κλείνει ένας κύκλος. Και κλείνει ένας κύκλος, νομίζω, με το πολιτικό σύστημα πολύ πιο όριμο, με το γεγονός ότι κανένα πολιτικό κόμμα δεν τολμά να υποστηρίξει, ότι δεν πρέπει να γίνει διαγωνισμός και αδειοδότηση. Κανένα πολιτικό κόμμα δεν τολμά να υποστηρίξει ότι δεν πρέπει να υπάρξει τίμημα. Και ακούω και τελευταία πάρα πολύ χαμηλών τόνων ή και καθόλου κριτικές προς τη ρύθμιση του νόμου 4339 για την απέτηση ελάχιστου αριθμού εργαζομένων οι οποίοι εργάζονται με πλήρη απασχόληση και στο επίπεδο των συλλογικών συμβάσεων. Και εδώ είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό, βέβαια, για όλους όσοι είμαστε δημοσιογράφοι, το καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ξέρετε, αποτέλεσε και σημείο πολύ μεγάλων τριβών αυτό. Έτσι, τώρα είμαστε σε μια καινούργια φάση όμως. Υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Θέλω να θυμίσω στους ακροατές ότι το γεγονός ότι δεν υπήρχε νόμιμη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, δεν συζητάμε για να προχωρήσει σε αδειοδότηση. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν μπορούσε καν να επιβάλλει πρόστιμα, διότι προσέφευγαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας έλεγε ότι δεν υπάρχει νόμιμη σύνθεση και άρα αυτά τα πρόστιμα δεν μπορούν να καταλογιστούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή είμαστε στην επόμενη μέρα και η επόμενη μέρα ακριβώς σηματοδοτείται από το γεγονός ότι θεωρούν όλες οι πλευρές αυτονόητο ότι θα πρέπει και τίμημα να καταβληθεί και διαγωνισμός να γίνει και αδειοδότηση να υπάρξει. Απλώς θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι μια ιστορία την οποία θα μπορούσαμε να την έχουμε αποφύγει. Η Νέα Δημοκρατία υποχώρησε μέσα στο κλίμα της απομόνωσης της πολιτικής της. Άλλαξε της στάση, γενικότερης έτσι. Κατακραυγής. Διότι αν θυμάστε καλά, μέχρι και τις τελευταίες μέρες το αίτημα ήταν η απόσυρση του νόμου 4339 και ετίθετο ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση προσώπων. Το σήκωναν ψηλά. Τρεις-τέσσερις μέρες πριν, δεν σας λέω για το, για το παρελθόν. Τρεις-τέσσερις μέρες πριν, τέλος πάντων. Αυτά τώρα ανήκουν στο παρελθόν, είμαστε στην επόμενη μέρα. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει μια συνεννόηση και μια συναντήληψη για να γίνουν τα απαραίτητα. Διότι ξέρετε και γι' αυτό νομίζω ότι κάθε ένας πρέπει να είναι περήφανος. Αυτή τη στιγμή ουδής στέκεται στο δημόσιο, σε δημόσιο βήμα για να υποστηρίξει ότι τα 27 χρόνια ανομίας και ασυδοσίας ήταν καλώς καμωμένα και πρέπει να συνεχιστούν. Είμαστε λοιπόν στην επόμενη φάση. Πριν περάσουμε, θα κάνουμε έτσι λίγο πιο λιανά για την επόμενη φάση. Τι γίνεται δηλαδή από εδώ και κάτω. Προσωπικά εσείς αισθάνεστε δικαιωμένος μετά από όλα αυτά? Γιατί κάποιοι λένε πως ο Παπάς ιτήθηκε μαζί με τον νόμο του. Μάλιστα, χθες στο Twitter έγινε και ένα μικρό πανηγύρι από τους γνωστούς που λέγανε για κολοτούμπα της κυβέρνησης, κολοτούμπα δική σας. Θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Εμείς αισθανόμαστε απόλυτη δικαίωση. Και την αισθανόμαστε διότι σας εξήγησα και πριν, έχει υπάρξει αυτή στιγμή, μετά το αρνητικό βεβαίως αποτέλεσμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, καμία από τις πολιτικές δυνάμεις, ακριβώς διότι μέσα από το διαγωνισμό που διοργανώσαμε αποδείχθηκε ότι το δημόσιο έπρεπε να έχει εισπράξει χρήματα τα οποία ήταν εκεί και έπρεπε να έχουν εισπραχθεί, καμία από τις πολιτικές δυνάμεις δεν έμεινε στην αρχική της θέση ότι είτε κάποιες ανοησίες που εξτομίζονταν από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι οι άδειες είναι απεριόριστες και δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης, είτε ότι δεν πρέπει να καταβληθεί τίμημα ή οτιδήποτε τέτοιο. Εγώ είπα και χθες και θέλω να επαναλάβω για τη συχνότητά σας ότι όλες οι δυνατότητες που αναπτύξαμε στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και του ανθρώπινου δυναμικού και σε επίπεδο λογισμικού και σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο εξοπλισμού και σε επίπεδο νομικής τεχνογνωσίας και συγκρότησης της προκήρυξης είναι στη διάθεση του νέου Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Για να αξιοποιηθούν όπως το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επιλέξει
καθώς θα πηγαίνουμε προς το διαγωνισμό με βάση την κείμενη νομοθεσία. Είστε πολύ σαφείς σε αυτό. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε, έτσι, να πούμε και για τον κόσμο που μπορεί να μην παρακολουθεί κάθε μέρα τις εξελίξεις. Παρακάτω τώρα τι γίνεται, ποια είναι τα επόμενα βήματα για την αδειοδότηση, πόσα θα είναι, ποιοι θα είναι οι όροι λειτουργίας, ποιος το ορίζει. Εδώ έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα διαλόγου, νομίζω, ότι πρέπει να βρούμε μια λύση και γρήγορα και για τον αριθμό των αδειών, ούτως ώστε να διευκολυνθεί και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να προχωρήσει. Ναι. Πόσο γρήγορα. Συγγνώμη. Πόσο γρήγορα. Η άποψή μας είναι ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει χθες. Μάλιστα. Προφανώς, προφανέστατα, οι άνθρωποι δεν έχουν πάει στο γραφείο τους καν, δεν έχουν επισήμως διοριστεί ακόμα, αλλά θα κριθούν και οι επόμενες κινήσεις και οι δικές μας, όπως αντιλαμβάνεστε, από το πόσο γρήγορα θα μπορέσει και θα θελήσει το νέο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να προχωρήσει τη διαδικασία αδειοδότησης και διαγωνισμού. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς αλλιώς θα κρίνουμε τα πράγματα εάν αυτή η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί τάχιστα, και αλλιώς θα κρίνουμε και θα πολιτευτούμε εάν δούμε ότι υπάρχει ένα κλίμα νέων καθυστερήσεων και παράτασης αυτού του καθεστώτος, το οποίο δεν τιμά κανένα και κανείς δεν το υποστηρίζει πλέον. Θεωρώ μικρή η πιθανότητα να πάμε προς τα εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα, νέα κολλήματα επί της διαδικασίας μπορεί να υπάρξουν ξανά, να έχουμε πάλι έτσι mini thriller? Όχι, προσωπικά δεν βλέπω κανένα κολλήμα. Δεν βλέπω κανένα κολλήμα. Δυστυχώς είχαμε ένα νομικό αδιέξοδο και μου δίνεται την ευκαιρία να σας πω ότι εμείς σε κάθε φάση τηρήσαμε το Σύνταγμα και τους νόμους. Πράγμα που δεν γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια. Διότι υπήρχε απόφαση του ανώτατου συνταγματικού δικαστηρίου που έλεγε ότι η παράταση λειτουργίας από το 2010, έτσι. Η παράταση λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών χωρίς άδεια αντίκειται στο Σύνταγμα. Ναι. Με βάση αυτή την πραγματικότητα, λοιπόν, εμείς νομοθετήσαμε και επιδιώξαμε να συγκροτήσουμε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Όταν ξεκινήσαμε το διαγωνισμό από την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, σε κάθε φάση οι διαγωνιζόμενοι προσέβαλαν οποιαδήποτε διοικητική πράξη με τις ακύρωσεις ή ασφαλιστικά μέτρα και η απάντηση του Συμβουλίου της Επικρατείας εκείνο το διάστημα ήταν ολοκληρώστε το διαγωνισμό ταχαίως. Όταν ήρθε η διαφαινόμενη, διότι δεν την έχουμε δει ακόμα, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ακυρώνει την μεταφορά αρμοδιοτήτων για μία και μόνη φορά στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, προσαρμόσαμε ξανά την νομοθεσία. Μάλιστα. Και σας λέω ότι η προσαρμογή της νομοθεσίας τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν ήταν το σύνηθες και η κοινή πρακτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αυτή η κυβέρνηση εφάρμοσε το Σύνταγμα, τους νόμους και θα σας έλεγα και αυτό που επιβάλλει μια πολύ καλώς εννοούμενη δικαιοσύνη και ηθική. Έτσι, διότι είχαμε την χρήση ενός δημόσιου αγαθού χωρίς να καταβάλλεται τίμημα. Και με αυτή την έννοια πιστεύω ότι είναι μια τομή και στα πολιτικά πράγματα, ελπίζω και πιστεύω να είναι και ένα βήμα ωριμότητας της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Υπουργέ, για να βάλουμε έτσι λίγο και τους ακροατές στην κουβέντα, ρωτάει ένας φίλος να μας πείτε τι έγινε με τα χρήματα των τεσσάρων καναλαρχών, αν επιστράφηκαν πίσω και αν επιστράφηκαν, με ποιο τρόπο έχετε καλύψει το κενό που δημιούργησε. Τα χρήματα αυτά δεν έχουν επιστραφεί, διότι στο νομικό σύμπαν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία να δικαιολογεί την επιστροφή τους. Ωραία, για να είναι καθαρό. Δεν έχει δημοσιευθεί. Συνεπώς, τέτοια αξίωση θα δημιουργηθεί με την δημοσίευση της απόφασης. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν αφορά και το δικό μου Υπουργείο πλέον, αφορά τη σχέση των ιδιωτικών εταιριών με την εφορία και θα ακολουθούν όλα τα προβλεπόμενα. Προφανώς. Συνένεση σε άλλα θέματα τώρα μπορεί να υπάρξει. Είχαμε συνένεση χθες για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα αυτό. Και δεν αναφέρομαι πια μόνο στη Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις, σε άλλα ζητήματα και σε ποια θέματα θα μπορούσε να υπάρξει, αν μπορεί να υπάρξει. Κοιτάξτε, να δείτε, καταρχήν στο συγκεκριμένο ζήτημα, αυτό που θα ήθελα να πω είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία επιχείρησε να το χρησιμοποιήσει ως μέσο συνολικότερης πολιτικής αποσταθεροποίησης. Δηλαδή να οδηγήσει τα πράγματα σε ένα διαρκές αδιέξοδο, ελπίζοντας ότι εμείς θα παραλύσουμε και δεν θα νομοθετήσουμε για τη μεταβατική περίοδο από τώρα μέχρι την αδειοδότηση. Είναι ένα σχέδιο το οποίο ναυάγησε. Ένα σχέδιο το οποίο εντάσσεται στη συνήθη πλέον πρακτική και αντίληψη ότι μπορεί να υπάρξει μια αριστερή παρένθεση και να επανέλθει το παλιό διεφθαρμένο και παλαιοκομματικό, νεποτικό, πολιτικό κατεστημένο. Δεν θα συμβεί αυτό. Το ζήτημα τώρα των συνενέσεων. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ η χώρα βρίσκεται μπροστά σε
στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε την επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων για το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων. Mm-hmm. Θα ήταν ένα πεδίο στο οποίο πραγματικά θα υπήρχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Για το ζήτημα του χρέους θα είχε ενδιαφέρον, αλλά δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι μπορεί να επιτευχθεί, διότι η Νέα Δημοκρατία έχει εκφραστεί με τρόπο ο οποίος δυστυχώς επιχειρεί να βάλει από το παράθυρο, ναι, όσες από τις ακραίες μεταρρυθμίσεις εντός πολλών εισαγωγικών, ακραίες πολιτικές, είχαν δεσμευτεί να εφαρμόσουν και βρίσκονται στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας με την πέμπτη αξιολόγηση, mm-hmm, και να τις βάλει ως αντιχάρισμα της ελληνικής πλευράς για μια ρύθμιση του χρέους. Mm-hmm. Η ρύθμιση του χρέους είναι κομμάτι της υπογεγραμμένης και τρέχουσας συμφωνίας και δεν μπορεί να αποτελέσει προϊόν άλλες διαπραγματεύσεις. Πάντως διαβάζω εδώ πέρα στην εφημερίδα των συντακτών σήμερα και όχι μόνο, και σε άλλες εφημερίδες το βλέπω το θέμα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ο τίτλος. Επιστρέφει με όρους. Η μείωση του χρέους δεν χρειάζεται να γίνει εξ αρχής. Ζητούν, λέει, συγκεκριμένα μέτρα για να μπει στο ελληνικό πρόγραμμα. Μάλιστα, κάποιοι αρχίζουν και κινούν σενάρια για τέταρτο μνημόνιο. Διαβάζουμε σε κάποιες συγκεκριμένες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, βέβαια, αυτό το σενάριο. Τα βλέπω. Νομίζω ότι έχει γίνει καθαρό από την πλευρά την κυβερνητική, από την δική μας την πλευρά, ότι δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα. Υπάρχει ένας διακαής πόθος ακραίων κύκλων, ελληνικών κυρίως, να συγκροτήσουν μία ατζέντα, ένα νέο κύμα υποχωρήσεων για, από την ελληνική πλευρά, ούτως ώστε να επανακάμψουν όσες από τις ακραίες πολιτικές η δική μας διαπραγμάτευση μπόρεσε να αποφύγει. Αλλά θα μου επιτρέψετε να μείνω εδώ, γιατί υπάρχει και η ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στις 12.30 το μεσημέρι, mm-hmm, όπου αναλυτικά αυτά τα ζητήματα θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε τον Μπαράκ Ομπάμα που έρχεται στην Αθήνα. Έχουμε και τις αμερικανικές εκλογές. Θα σας ρωτήσω στη συνέχεια και γι' αυτό. Ωστόσο, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ακούμε κυρίως απόψεις, εκφράσεις, μάλλον απαξίωσης της επίσκεψης αυτής. Νομίζω ότι θα πρέπει με λίγο περίσκεψη και μέτρο η Νέα Δημοκρατία να κινηθεί στα πλαίσια μιας εθνικά υπεύθυνης τάσης. Mm-hmm. Η χώρα μας έχει αποδείξει ότι είναι πυλώνα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό αναγνωρίζεται και από φίλους και από λιγότερο φίλους στη διεθνή σκηνή. Τους τελευταίους μήνες είχαμε και την επίσκεψη του Πρόεδρου Ολάν και την επίσκεψη του Πρόεδρου Πούτιν. Τώρα έχουμε την επίσκεψη του Πρόεδρου Ομπάμα, είχαμε τη Σύνοδο των Χωρών του Νότου, έχουμε τις τριμερείς διασκέψεις με την Κύπρο, την Αίγυπτο και το Ισραήλ, στις οποίες η χώρα μας συμμετέχει. Mm. Δεν είναι πια η χώρα μας μία χώρα σε κρίση, την οποία κανείς δεν θέλει να βρίσκεται δίπλα και στο πλευρό της και να αγωνίζεται μαζί της. Η χώρα μας πλέον είναι πρωταγωνίστρια. Διαμορφώνει τις εξελίξεις, πυροδοτεί τις συζητήσεις, εγγυάται τη σταθερότητα και νομίζω ότι αυτό αναγνωρίζεται από φίλους συμμάχους και λιγότερο φίλους. Mm-hmm. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι από την επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα, γιατί ακολούθως ο Αμερικανός πρόεδρος θα ταξιδέψει για τη Γερμανία, τα λέω καλά, όπου θα έχει και συναντήσει και με την Άγγελα Μέρκελ αλλά και με άλλους κορυφαίους πολιτικούς παράγοντες της Ευρώπης. Μπορούμε να φτάσουμε μέσα από την επίσκεψη, να βάλουμε μάλλον την επίσκεψη αυτή ως ακόμη ένα σύν στο δρόμο προς το θέμα της διευθέτησης του ελληνικού χρέους? Κοιτάξτε, η αμερικάνικη κυβέρνηση έχει εκφραστεί επανειλημμένα με πάρα πολύ συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος με τις δικές μας. Ναι. Συνεπώς και στο πλαίσιο και την επίσκεψη αυτή θα την δούμε μέσα σε αυτό τον καμβά το θέσω. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι είναι μία κίνηση υψηλού πολιτικού συμβολισμού, mm-hmm, με ιδιαίτερη ουσία, και ευελπιστούμε να έχει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Μιας και λέμε πάντως για τον Ομπάμα, να πούμε ότι χθες υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Αντώνη Σαμαράς δεν είχε υποδεχθεί τον Άλεξη Τσίπρα στο Μαξίμου. Αλλά αυτό τώρα νομίζω ότι ήταν ακόμα ένα κομμάτι του παζλ των ανίκειων συμπεριφορών της προηγούμενης. Οι αντιστοιχίες βέβαια πολιτικά δεν γίνονται, καταλαβαίνετε, αλλά συμβολικά το αναφέρω. Όχι, έχει σημασία για τη δημοκρατία μας. Mm-hmm. Δεν είναι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο κανείς δεν περίμενε και νομίζω ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί. Για να σας πω τώρα, πρέπει να φοβόμαστε με την εκλογή Τραμπ? Κοιτάξτε να δείτε. Οι μεγάλες χώρες δεν είναι χώρες οι οποίες αλλάζουν προς ανατολισμό από τη μία μέρα στην άλλη. Και
ριζικά να αλλάξουν στρατηγική εύκολα. Mm-hmm. Άρα θα σας έλεγα ότι εδώ τις εξελίξεις πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία. Ναι. Βεβαίως και προφανώς αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες εύχονταν να είναι άλλες οι εξελίξεις, mm-hmm. το αντιλαμβάνεται ο καθένας, αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ θα πρέπει και αυτή η κυβέρνηση τις εξελίξεις να τις κοιτάξει με ψυχραιμία και να κοιτάξουμε τα συμφέροντα τα ελληνικά και της ευρύτερης Ένωση χωρών στην οποία συμμετέχουμε να τα διαφυλάξουμε πάντα με προτεραιότητα στα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω, πότε θα πάμε σε εκλογές που ζητάει η Νέα Δημοκρατία κάθε μέρα? Το 19. Να το κάνουμε κάποτε βολικά όμως, να μας βολεύει όλους. Το 19. Ευχαριστώ πολύ. Μην μας κάνετε καμιά άλλη. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Κύριε Τραπεζίτη.